Η ώρα της κάλπης πλησιάζει. 542.915 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των 56 μελών της νέας Βουλής. Η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας έπεσε τα μεσάνυχτα. Επιποδός βρέθηκαν διάφορα συνεργεία και μέλη των επαρχιακών διοικήσεων για απομάκρυνση προεκλογικού υλικού από όλα τα σημεία των πόλεων. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.136 εκλογικά κέντρα. Επαρχία Λευκοσίας 429, Λεμεσός 331, Αμόχωσος 51, Λάρνακα 186, Πάφος 129 και Εξωτερικό 10. Ως Γενικός Εύφορος Εκλογών, με υποχρέωση εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας, θεωρώ ότι οφείλω να καλέσω όλους τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που ο ψηφοφόρος δικαιούται να σημειώσει σε υποψήφιους του συνδυασμού της εκλογής του σε κάθε εκλογική περιφέρεια είναι Λευκοσία 5, Λεμεσός 3, Αμόχωστος 3, Λάρνακα 2, Πάφος 1 και Κερίνια 1. Αγκυροψηφοδέλτιο σύμφωνα με την νομοθεσία θεωρείται όταν ο ψηφοφόρος δεν τοποθετήσει μέσα στο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από την στήλη του συνδυασμού της εκλογής του ή στο τετραγωνάκι που θα βρίσκεται δίπλα από το όνομα του ανεξάρτητου υποψηφίου της προτίμησής του τα επιτρεπόμενα σύμβολα Χ, Σταυρό ή Νι. Όταν το ψηφοδέλτιο δεν φέρει την επίσημη σφραγίδα στο εξωτερικό του μέρος, αν δεν εξακριβωθεί από αυτό η θέληση του εκλογέα, όταν ο ψηφοφόρο ψηφίζει δύο ή περισσότερους συνδυασμούς, όταν φέρει οποιοδήποτε σημείο χαρακτηριστικό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα ή έμεσα στην αναγνώριση της ταυτότητας του ψηφοφόρου και τα λευκά ψηφοδέλτια. Επιποδός θα βρίσκονται 1.500 μέλη της αστυνομικής δύναμης με στόχο την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εργαστούν που είναι πέραν των 1.500 δεν είναι μόνο για την αστυνομική των εκλογών κέντρων αλλά και γενικότερα για τα άλλα καθήκοντα γιατί υπάρχουν αυξημένες περιπολίες τόσο στις πόλεις τόσο και στην Ήπεθρο και γενικότερα τα μέτρα ασφάλειας που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Όντως έγινε προγραμματισμός, σχεδιασμός, είναι μια μεγάλη επιχείρηση μπορώ να πω. Η δική μας θέση και ο ρόλος είναι ότι θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του νόμου και της τάξης καθόλου τη διάρκεια της ψηφοφορίας μέχρι και την λήξη. Οι κάλπες ανοίξουν στις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12 μέχρι τη 1 σε Κύπρο και Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ώρες που έχουν καθοριστεί είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα με διάλειμμα μεταξύ των ωρών 12 με 12 και 30 το μεσημέρι.